Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Έλα, καλέ. Αχ, να σου πω, είναι η δεύτερη φορά που σε παίρνω στα παραπολιτικά. Δεν σε έχω ξαναπάρει. Αχ, πώς νιώθεις? Ένα ατόνομο. Ανάψες, ανάψες. Κότι λίγο. Τι φοράς, τι φοράς? Βασικά φορά μαγιό, γιατί με συμπάρχει. Ωρε, τι μαγιό, τι μαγιό. Μπικίνι με laser cut πίσω, παρτό, Brazilian, τι? Πουά που είναι της μόδας, ολόσωμο, πες μου. Ό,τι σ' αρέσει. Βελούδινο που είναι και αυτό της μόδας, πες μου. Λοιπόν, είναι και το κοτλέ, φέτος έχει κοτλέ βελούδινο. Ρε γαμούτο, δεν θέλω εσένα σου λέω, δεν μ' αρέσει εσύ. Θέλω έναν άλλον. Πήρα ένας προχτές που σου έλεγε ότι σε ακούει πολλά χρόνια, ότι είναι 53 χρονών και μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να μου κάνεις κονέ, δεν ξέρω πώς. Εσύ πόσο είσαι? Εγώ είμαι 45. Αγαπητή. Έστω περίπου. Για να ψάχνεις τώρα τον άλλο το τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Κινητό smartphone έχεις? Τι θέλεις, φωτογραφία? Όχι, μωρή, κατέβασε το Tinder να κάνεις δουλειά σου. Κατέβασε μια εφαρμογή, όχι, κάτι. Δεν κάνω τέτοια εγώ. Εγώ θέλω έναν αριστερό δικό μου άνθρωπο. Θα βρεις και αριστερό εκεί πέρα, ό,τι θες θα βρεις. Και σου έρχεται και σπίτι, delivery, ούτε μαλακίες ραντεβού και τέτοια. Προσεκτικός με, είναι COVID free. Το πιάνει το τσουτσούνι με το γάντι. Ε? Στον επόμενο τόνο, τα ακίνητα του Παπαδημούλη θα είναι 35. Στον επόμενο τόνο, τα ακίνητα του Παπαδημούλη θα είναι 37. Έτσι πρέπει να το εκφωνεί. Σωστό. Μήπως να πούμε και στον επόμενο τόνο πόσα αυτοκίνητα θα είναι μποντιλιαρισμένα στην Αθήνα του Μπακογιάννη? Αυτό δεν το προλαβαίνει ο τόνος, φίλε. Αυτό ούτε ο τόνος δεν προλαβαίνει. Πώς νιώθεις που ήσουν, νομίζω, πρώτος που έβγαλε στο Πανελλήνιο σε πανελλαδική εμβέλεια τον επόμενο ηγέτη της οικογένειας? Τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Έτσι ξεκίνησες εκπομπή Ελληνοφρένεια πριν 2 χρόνια, 3. Πότε ξεκίνησες την πρώτη τηλεοπτική με Μπακογιάννη? Εγώ τον έβγαλα πρώτος στην τηλεοπτική εμβέλεια, δεν είχε ξαναβγεί. Πανελλαδικά, νομίζω, να κάνει συνέντευξη δεν τον έχω ξαναδεί εγώ πουθενά. Είχα τέτοια πρωτιά. Δεν βλέπω και τους μαλάκες, αλλά ναι. Καταρχάς, αυτό που λες, πού κολλάει? Δηλαδή, πώς προκύπτει ότι μπορεί να είναι μελλοντικός ηγέτης? Γιατί ψηλιάζομαι ότι αυτό το μεγάλο περίπατο, έτσι όπως τον έχει κάνει, είναι μεγάλος περίπατος μόνο για όποιον μπαίνει στο Μαξίμου. Να ξεκινήσει τη βολτούλα του αριστερά. Ναι, γιατί για όλους τους υπόλοιπους είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Στο Παναθηναϊκό στάδιο κάνει τη βολτούλα του, τον περιπατάκο του. Παίρνει και το ποδηλατάκι λίγο με τα παιδιά να τους πάει μέχρι την Ομόνια να γυρίσουν, να κάνει λίγο την ποδηλατάρα που μαθαίνουν να οδηγάνε. Και μετά να γυρίσει στο γραφείο του. Γι' αυτό νομίζω ότι ο μεγάλος περίπατος κάπου εκεί πάει. Πάντως οι μπουκδες να δει, άμα το πάρουν πίσω, θα το παρουσιάζουν και αυτό για επιτυχία του Μπακογιάννη. Αν το πάρουν πίσω, ποιο? Άμα πάρουν πίσω το μεγάλο περίπατο και γενικότερα δεν του βγει γιατί συνεχίσει το κράξιμο. Καλέ, θα το συνεχίσουν σιγά, έχουν μέτρο αυτοί. Η αμετροέπεια είναι χαρακτηριστικό του και η αλαζονία. Θα το συνεχίσουν, σου λέω, όχι, καλό είναι, λάθος τα μετράτε. Προχθές μικροπροβλήματα έλεγε, κάποια μικροπροβλήματα έλεγε. Ναι, ναι, κάτι χαλαρά, μωρέ. Ναι. Δηλαδή κάτι στα βρύδια, δεν το λες και μεγάλο πρόβλημα, μικρό πρόβλημα. Εντάξει, είναι. Τώρα... Ο Βελόπουλος που κράζει ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν είχε βγει βουλευτής. Με το Λάος. Κάτσε δεν είχε κάνει και με τη Νέα Δημοκρατία τέτοιο, όχι, ε. Όχι. Ήταν μόνο με Λάος αυτός. Όχι, νομίζω μόνο με το Λάος. Στη Νέα Δημοκρατία μόνο κολοτριψήματα και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Α, οκ, okay, το έχω μπερδέψει. Ναι, καλέ. Συγκυβέρνησε αυτό, συγκυβέρνησε καθόλου. Όσο ήταν στο Λάος. Α, συγκυβέρνησε όμως με Λάος. Ναι, ναι, ναι. Τι στο διάλογο μας λέει. Άλλο αυτό τώρα. Τι πάει να πει ο συγκυβερνήσει, δηλαδή τι σημαίνει. Το φώτο ο Κουβέλης συγκυβέρνηση. Πάει να μπει κάτι για την αριστερά. Θυμάστε κανεί. Τίποτα δεν έγινε πριν 5 χρόνια. Έλατε. Μόνος πάγαμε χθες. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Τελοπροδοτών, φίλε, πρέπει να βγάλει. Δεν έχει τελοπροδοτών, θα είχαμε τελειώσει. Βασικά θα είχαμε τελειώσει και με δάφτους. Και με τον ίδιο. Δεν έχει ακούσει ακόμα, τώρα του δίνουμε την ιδέα. Τώρα του δίνουμε την ιδέα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Θα είναι σαν τις επιστολές που έπαιρνε ο Σαΐνης, που αυτοκαταστρέφονται. Θα κάνει ένα φάρμακο που θα αυτοκαταστροφεί. Ναι, θα βάλει τίποτα διαφορετικό από τα άλλα. Το ίδιο, στο μπουκαλάκι, ξέρω εγώ. Αυτή την ξυσμένη ασπιρίνη που είναι. Πώς ήταν η Σούπερ Μαντολίνη παλιά. Μπράβο, ναι, Σούπερ Μαντολίνη με το βουτσά. Με το βουτσά, αυτό κάτι αντίστοιχο, ο άλλο το λέει διάφορα ονόματα. Ψήνει τον Τελοπών και το λέει τελοπών, ξέρω εγώ, κάτι. Τελοπροδοτών. Αυτό. Ένα καμπελάκι σαν τυπογραφείο, ένα αυτοκόλλητο τελείωσε. Ναι, καλέ, και σπίτι το κάνεις αν έχεις καλό εκτυπωτή. Άμα έχεις και εκτυπωτή laser 3D τέτοιο και το φτιάχνει έτσι μόνο σου. Το πας σε άλλο επίπεδο. Δεν θα το πάω. Επιχειρηματικότητα, φίλε μου, ανάπτυξη. Hello. Έλα, μωρή Λουλού, σήκωσε το γάμο. Δεν θα μου μιλάς εμένα έτσι. Εμένα θα με σέβεσαι. Θα σου μιλάω όπως θέλω, πουτανάκι, και προσοχή. Αχ, μ' αρέσει τελικά. Είδες, το ξέρω, το ξέρω. Να σου πω, ρε, γιατί έχετε γάμο. Μην δείτε έναν άνθρωπο με όραμα. Ποιος είναι αυτός? Ο άνθρωπο με όραμα. Όραμα, Μπακογιάννης. Α, ναι, ναι. Έπρεπε να το καταλάβω με το που είπες όραμα. Γιατί η φάση εκεί πέρα είναι άστρακη όραμα. Του κάτσε στο ζώδιο, ας πούμε, του είπαν ότι είναι ανάδρομος ο Ερεμής. Πάμε να τα κάνουμε όλα πουτανά. Δεν γάμο, ευκαιρία είναι. Έτσι κι αλλιώς κατά είναι όλα, πάμε. Ρε βαγγέλ, έχετε βρει το θύμα και το χτυπάτε να βουβαλά. Έλα ρε, για πες, είναι και θύμα κάποιος από την οικογένεια Μητσοτάκη.
Γιατί για θήτες τους γνωρίσαμε πολλά χρόνια. Ρε φίλε, τι παρασιτία αυτή η οικογένεια, ρε. Πω, τι τσιμπούρι να πούμε. Και εκεί έχει ακόμα φαν υποστηριχτές, έτσι. Γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς, ρε, που. Πώς δεν γίνεται, πώς είναι σαν τον Μάικλ Τζόρνταν. Βλέπω και τη σειρά τώρα. Ότι θέλαν όλοι να γίνουν σαν τον Τζόρνταν, έτσι και τώρα. Θέλουν όλοι να γίνουν Μητσοτάκι, βέβαια. Γι' αυτό έχουν φαν. Το βλέπει, το ζηλεύει. Δε πώ το καταφέρουν οι κερατάδες τόσα χρόνια. Άσε πάλι μετά από εσένα. Άλλα ήθελα να πω, άλλα με βάλε να πω, άλλα θα πει εσύ. Δεν γάμιασαι κι εσύ και ο γρίλο σου. Εγώ γάμιασαι για το γρίλο, δεν ξέρω. Θα μπορούσε η χώρα να με χρειαστεί σε μια μεγάλη κρίση, μόνο σε κρίσεις με τιμούνται ιστορικά από το 1989. Ναι. Αλλά εύχομαι και αγωνίζομαι η χώρα να μην φτάσει ποτέ στην ανάγκη να ζητήσει την βοήθεια ανθρώπων που του θυμούνται μόνο στις κρίσεις. Δεν μου δασκείς ο μαλάκας, ο χοντρός, ο Βενιζέλος. Δεν είναι χοντρός, δεν μ' αρέσει αυτό. Είναι fat shaming αυτό που λες. Δεν είναι πολιτικά ορθό. Δεν είναι χοντρός. Είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να πεις ότι διακρίνεται από μακριά. Να το πω, μαλάκα, πώς να το πω. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι πολιτικός όρος. Δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Έχει πάει και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μαλάκα. Δηλαδή αυτό δεν νομίζω ότι αν υπάρχει αυτό η Ελλάδα, έλυζε. Περιμένει, λέει, να το καλέσουμε να μα σώσει. Αυτός που βρήκε τον Άντια. Αυτό που είπε ότι άφησε κάτι οδηγίες. Πού τις άφησε, γιατί δεν τις βρίσκουν. Μήπως είναι σε κανένα στικάκι. Μπορεί. Μήπως είναι σε αυτό το χαμένο στικάκι που είχε χάσει ο ίδιος με τις λίστες. Δεν αποκλείεται. Σε τέτοιες κρίσεις το χρειάζονται, μην νομίζεις. Σε τέτοιες κρίσεις. Όποτε πρέπει να γίνει βρωμοδουλειά. Εγώ τον αδερφό του. Τον ανιψιό του Μωυσή δεν θέλω να τον κοροϊδεύετε. Γιατί? Γιατί, φίλε, να σου πω κάτι, έχει αναλάβει το κόστος. Α, ναι. Έχει αναλάβει το κόστος και έχει αναλάβει τέτοιο κόστος που πήρε ένα παγκάκι ζαρτινιέρα 5.700. Αυτό είναι κόστος. Ναι. Ότι είναι. Μια αγία οικογένεια μπορεί να αναλάβει. Ναι. Να σου πω, αυτή η ζαρτινιέρα λες να είναι τόσο ακριβή επειδή θα δέρνει κιόλας σαν την άλλη στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να πλακώνει, γιατί οι παλιές είδες. Μάλλον δέρνει χωρίς να αφήνει αποτυπώματα, ίσως αυτό. Αυτό βάζει. Αυτά τα παγκάκια μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Μπορεί να ξαπλώσει, άμα θες. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, μήπως το βλέπουμε κι εμείς καχύποπτα. Μήπως προσφέρει μια λουξ ζωή στους άστεγους. Μπορεί να προσφέρει στους άστεγους. Απ' την άλλη, μη θέλει γιατί δεν βλέπουμε τα καλά, γιατί είμαστε μίζεροι, είναι η απάντηση. Εγώ ξέρεις το παγκάκι. Θυμάμαι το παγκάκι του Μαραβέγια που όταν ο κόσμος ήταν και διαδήλωνε για τα μνημόνια, αυτό ήθελε να φασώσει το παγκάκι. Μήπως τώρα θέλει να γαμίσει το παγκάκι και το κάναμε καλό. Α, λες. Ναι, το έχει πει ο Μαραβέγιας αυτό. Σ' αγαπώ, φιλιά και τους δυο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χρόνια ακούω την εκπομπή. Πόσα? Που είμαι σαν ένας, αρκετά πάρα πολλά. Αχα. Εδώ να πω όταν ξεκινήσατε. Πότε ξεκινήσαμε, θα σε τεστάρω, έτσι, δεν λέμε. Δεν το θυμάμαι. Α. Έτσι, σου λέω την αλήθεια. Χάνω αρκετές από τις εκπομπές σου. Α. Έτσι ακούω κι εγώ. Ξέρω κι εγώ έτσι να το κάνω. Πρώην εργαζόμενος ελευθεροτυπίας, αν θυμάμαι καλά, έχεις περάσει από τον Εύσιλον. Από το Εύσιλον. Είχα περάσει μικρός. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα των χρημάτων που μας οφείλουν. Ναι. Κάτι διάβασα, λέει ότι κάνανε μια ένσταση οι τράπεζες για να προηγηθούν οι τράπεζες. Αυτό ακριβώς. Ωραία, δεν κατάλαβα. Ποιος θες να προηγηθεί? Εσείς δουλεύετε αλλού τώρα. Οι τράπεζες πρέπει κάπως να στηριχθούν. Μια μικροημέρευση να έχουν. Δεν πλήρωνε ο κόσμος τόσο καιρό. Μοιραστήκανε φρέσκο αίμα. Φρέσκο αίμα, τι έχουμε? Έχουμε μια κοινωνία που γιατί στηρίζεται στον άνθρωπο ή στην τράπεζα? Στην τράπεζα, τι θες? Δεν ξέρω, μήπως τους πάρει τα λεφτά ο τέτοιος, ο Άδωνης. Μπορεί. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν το καταλάβετε αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα γίνετε ευτυχισμένο. Άμα κάνεις και κανένα σχόλιο, έτσι. Το κάναμε ήδη. Ναι. Μεσητικό γραφείο, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, πουλάμε. Τον κύριο Γεωργίου θέλω, που έχει αναλάβει το οικόπεδο. Έχετε δει κάποια αγγελία? Όχι, πουλάω εγώ το οικόπεδο. Σε ποια περιοχή? Είναι στα Σπάτα. Πόσο πάει για να βρω, το πατάω στο σύστημα? Ορίστε. Πείτε μου πόσο έχει, το πατάω στο σύστημα να δω, να βρω την αγγελία. Να σας δώσω το συνάδελφο. Πόσο το έχετε? 30.000. Πόσα τετραγωνικά είναι? 500. Καλέ, χαμηλά δεν το δίνετε? Εντάξει. Είναι εκτός σχεδίου? Ναι. Α, γι' αυτό. Τώρα έχει λογική. Είναι από κληρονομιά? Ναι. Έχετε πληρώσει φόρο κληρονομιάς? Εννοείται. Και αποδοχή έχει γίνει και από όλα. Τέλεια. Έχετε κάποια αντίρρηση να σας το πάρει το κράτος που υπάρχει μια ανάγκη? Τι είπατε? Λέω, θα γίνει μια απαλωτρίωση, δεν είναι κάτι σοβαρό, και θα περάσει το όνομα Μητσοτάκης Κυριάκος. Θα περάσει το οικόπεδο? Ναι. Περνάει ο δρόμος από εκεί του μέλλοντος. Πώς θα περάσει το όνομα, αφού υπάρχει κτηματολόγιο, υπάρχουν. Ναι, καλά, τώρα αλλάζουν αυτά. Αλλά είναι να περάσει δρόμος από εκεί. Θα περάσει δρόμος. Ναι, για να πάει στο ελληνικό.
Περνάς από εκεί γιατί είναι ο δρόμος της ανάπτυξης και του αύριο, οπότε θα πρέπει να παλωτριωθεί. Ελληνικό, τι δουλειά έχει κύριε το ελληνικό στα θα αυτά. Γίνει μια μεγάλη αρτηρία, κεντρική. Τι μου λέτε καλέ τώρα, τι είναι αυτά που μου λέτε. Θα αποζημιωθείτε, θα πάρετε 2-3 χιλιάρικα, μην αγχώνεστε, από το κράτος, άμα ζήσετε από τον κορονοϊό. Πόσο θα πάρουμε. 2-3 χιλιάρικα νομίζω. Τι λέτε καλέ 2-3 χιλιάρικα. Φορολογητέα, ναι. Καλά το... Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα και με συγχύζετε. Μητσοτάκι έχουμε. Εγώ δεν είμαι με το Μητσοτάκι. Α, τι είστε κομμουνίστρια. Άμα μου πάρει το οικόπεδο να του βγάλω τα μάτια του Μητσοτάκι. Είστε τίποτα κομμουνίστρια να σας στείλουμε απέναντι στη Μακρόνισσα. Κύριε το τι πιστεύω εγώ. Πάντως Μητσοτάκι δεν είμαι. Α, κατάλαβα. Για να έχεις οικόπεδο στα Σπάτα πιο πολύ για Πασόκ το κόβω. Πώς, δεν είμαι Πασόκ. Να τα βγάζουμε. Ούτε Πασόκ είμαι. Ούτε Πασόκ. Ούτε Μητσοτάκι είμαι, γιατί το Πασόκ συνεργάζεται με το Μητσοτάκι. Έτσι. Α, κατάλαβα, κουμούνι και λίγα σας κάνουνε. Πω. Καλά, έτσι και γίνει κάτι τέτοιο, θα πάω να κατασκηνώσω έξω από το μαξί μου. Πηγαίνετε. Χρεώνετε και το πεζοδρόμιο όμως, αν θέλετε θα νικιάσετε στο Δήμο το πεζοδρόμιο, στο μαξί μου. Καλέ, τώρα τι είναι αυτά που. Θα βρείτε άκρη, είναι ο Ανιψιός. Ο Ανιψιός Μπακογιάννης, όλα καλά, μην ανοχώνεστε. Τι Μπακογιάννης, κύριε, τι σχέση έχει ο Μπακογιάννης. Ο Κώστας. Ωχ, Παναγία μου, τι να είναι αυτά τώρα μεσημεριάτικο. Θέλουμε να κάνουμε ένα πολυκατάστημα, αν δεν γίνει δρόμος, να κάνουμε ένα μόλ εκεί πέρα για τους σπαρτιώτες. Γιατί δεν είχαν αρκετά. Μα εμένα το οικόπεδό μου είναι στα χωράφια. Τι δουλειά έχει το μόλ εκεί. Τα χωράφια τι θα τα κάνουμε, τι είναι η Αττική, να έχουμε χωράφια. Πρέπει κάπως πώς θα γίνει η αποκέντρωση. Πού θα ανοιχτούμε, στα Σπάτα πρώτα. Το χάνετε το οικόπεδο, μην τα πολυλογώ, μην υπολογίζετε αυτά τα λεφτά. Θα το πάρει το κράτος, θα γίνει απαλωτρίωση. Θα τα πάρει το κράτος. Ναι. Τι να πω, κύριε. Εγώ τη μεσητεία θα την πάρω κανονικά από εσάς όμως. Τι θα πάρει? Τη μεσητεία θα την πάρω εγώ τα λεφτά. Πώς θα πάρετε? Δεν συμφωνήσαμε. Η συμφωνία είναι η συμφωνία. Λυπάμαι. Θα έρθω από εκεί το γραφείο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που μου λέτε. Για ελάτε. Ελπίζω να μην έχει φύγει μέχρι να θείτε το οικόπεδο. Το απόγευμα θα είστε στο γραφείο. Θα είμαστε. Τώρα δεν ξέρω το οικόπεδο άμα θα είναι εκεί που είναι. Στα χέρια σας. Μπορεί να έχει γίνει μεταβίβαση. Εγώ προχωράω το φάκελο. Τα λεφτά να φέρετε το απόγευμα. Μ' ακούτε? Νεκρή, από κορονοϊό θα πήγε. Έλα, αγόρι μου, μικροτσούθινος. Καλέ, ακόμα εκεί είσαι. Τη δυσάρεστο θέση άφησε με ρετόλι, άκουσε με, θα κάνουμε μια συμφωνία. Ξέρεις ότι σ' αγαπάω και τους δυο σας αγαπάω. Σας ακολουθώ 18 χρόνια. Όπα. Επειδή είναι το τελευταίο τηλεφώνημα από το Ηράκλειο, είμαι και λίγο συγκινημένος, δεν κάνετε. Φίλε, δύο μέρες πακετάρω. Φορτώνω το αγροτικό, θα έρθω πάνω. Με το αγροτικό θα έρθεις πάνω. Θα έρθω με το αγροτικό να το φορτώσω, γιατί έπιασα και ρώτησα ρετόλι με μεταφορική μου και μου λέγανε κάτι τιμές 400 ευρώ, 500 ευρώ και χτίζει μαλακίες να πούμε. Α, και λίγα σου πάνε. Λοιπόν, ξέρεις ποια τώρα πιάνεται η αυτή μου ρε. Δηλαδή τώρα έχω τώρα μια φαντασίωση που έχω. Φτάσω το πρωί στο λιμάνι, 6.30 ώρα στον Πειραιά και να έρθει ρε φίλε, να είναι ο Τσολιάς να με περιμένει και να μου κάνει χοντράδες ρε μάγκα, να τρελαθώ. Θα το έλεγες ότι έχεις και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Θα το έλεγες. Όχι ρε, για σένα το λέω ρε, γιατί είσαι σούπερ εσύ ρε τόλοι, προς Θεού μην παρεξηγείς ρε. Τρελαμόγιο, γιατί δεν ενημερώνεις τους ακροατές σου, εσύ κι ο άλλος, ότι κυκλοφοράει το Mareva Coin, πηγαίνει στη ΔΕΗ, χειροκροτάς 3 λεπτά και αντιστοιχεί σε 100 ευρώ. Α, είναι token, έχει token, είναι σαν το Bitcoin. Σαν το Bitcoin, Mareva Coin. Πηγαίνει, χειροκροτάς 3 λεπτά στη ΔΕΗ ή στο σούπερ μάρκετ και αντιστοιχεί σε 100 ευρώ. Να σου πω κάτι. Ωραίο. Τώρα που θα έρθουν οι τουρίστες, ευκαιρία να ανοίξει Μακρόνισσος, νομίζω. Ε? Για τους άρρωστους. Και καλά, ρε παιδί μου, για τους τουρίστες στην αρχή και μετά το χειμώνα για τους δικούς. Κι άλλα, έχει λέρο. Έχει αϊστράτη, άμα θες να ξέρω νήσια. Έχει, όχι, είναι και κοντά στην Αθήνα, ρε φίλε. Μην χαλάμε πολλά λεφτά. Να σου πω άλλα. Κάποιοι θα είναι και τα νησιά, πρέπει να μεταφερθούν γρήγορα. Μπράβο, μπράβο. Να σου πω, άλλαξε το ανέκδοτο. Το ξέρεις αυτό που λέει, ποιο είναι το πιο δύσκολη εγχείρηση. Ποια είναι η πιο δύσκολη εγχείρηση. Ποια είναι? Να βγάλει την μπουκα από το μυαλό τη γυναίκα. Τώρα άλλαξε όμω, ξέρει πώ έγινε. Πώ? Να βγάλει τον μπουκα από το μυαλό του Νεοδημοκράτη. Έτσι έγινε, γεια. Σεξιστικό το πρώτο. Αποστόλη μου, πήρα να δώσω συγχαρητήρια στο βολιώτικο λαό που έχουν το δήμο τους έναν τόσο ωραίο δήμαρχο. Το φασιστό. Όχι. Μπέο. Φασιστό Μπέο. Είδα που έκανε την εισβολή στο κοινοτικό κατάστημα των σταγετών. Τι με εισβολή, αυτή την κομμωδία λες. Ναι, αυτό το όλο με τους μπράβους του πήγε εκεί. Με τι θα πάει, παιδί μου, οι άνθρωποι της νύχτας έτσι λειτουργούνε. Το ξέρω που λειτουργούν έτσι και γι' αυτό δίνουν συγχαρητήρια και στο βολιώτικο λαό που τον έχουν επικεφαλίσει στην πόλη του, στον πρώτο πολίτη του Βόλου. Να τον χαίρονται. Αυτό είναι λόγος για να πας στο Βόλο.
όλο. Δηλαδή, γιατί δεν τον βάζουν και στις αφήσεις διαφήμισης του τόπου, δεν το καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό ακριβώς. Μπορεί να το. Βάλτο να μπροστά. Να λόγος, να πας. Είναι πώς πας στο Jurassic Park, βάζει μια φωτογραφία του δεινόσαυρου. Τι είναι ο δεινόσαυρος, αποκρουστικός δεν είναι. Ευχάριστος είναι όχι, αλλά πας να δεις. Συμφωνώ μαζί σου. Απόλυτα. Και θέλω να πω και ένα άλλο Αποστόλη. Τι? Πήγα στο Bristol στην Αγγλία. Μα μωρή βλάχα πήγες και στο Bristol. Όχι εγώ βρε. Οι διαδηλωτές προχθές και ρίξαν του κόλ στον ένα δουλέμπορο το άγαλμα μέσα στον Τάμεση. Δουλέμπορο τώρα. Ποιο δουλέμπορο? Τον είχαν και ευεργέτη Ντεμέξ στην Αγγλία. Ήταν ευεργέτη, αλλά αυτό έκανε τη δουλειά του μια χαρά. Τα είδα και κάτι εκεί με τον Τζόρτσιλ. Δεν συμφωνώ, λάθος. Λοιπόν, το πάνε πήγε να κάνει μια συμβολική ότι θα ρίχναν τον Τρούμαν και λοιπά και ξεσηκώθηκαν λυπή και δεμένοι. Επειδή δεν τον έριξαν. Γιατί το πάμε πήγε και έκανε μισή δουλειά. Και γιατί δεν είχε ποτάμι στην Αθήνα να το ρίξουν μέσα? Αν είχε ποτάμι. Δεν το ρίξουν μέσα, μωρή, δεν το ρίξαν στο πλακάκι. Θα το ρίξουν και στο ποτάμι. Αν δεν έκανε μισή δουλειά το πάμε, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μόνο ήξερε να πηδάει στον αέρα, να κλωτσάει στον αέρα του μπάτσου. Αυτό ο καρατεκνίτ. Εκείνο ο πολύ ωραίο ο καρατεκνίτ. Εκείνο το ρουφιάνε ο Μπογδάνο. Λοιπόν, και πε το θυμί ότι ξέραμε από την πρώτη στιγμή ότι όταν εξελέγει ο Μητσοτάκη πρωθυπουργό ότι θα είναι κομμουνιστή. Το γνωρίζαμε. Μα γι' αυτό τον βγάλαμε. Να σου πω για κάτι άλλο. Τι τη έκανε, δασκαλίτσα, ρε πες μου, τι τη έκανε? Δεν ξέρω τι συνέβη. Νομίζω έπεσε άλλο στον ερωτά τη. Δεν νομίζω, ρε φιλέ, είσαι αντικατάστατο. Εγώ αυτό πίστευα μέχρι πρώτη, αλλά με έχει κάνει αυτή να το ξανασκέφτομαι. Αγάπη μου, εγώ είμαι καψούρη μαζί σου. Οπότε μου πει, ενέδωσα κατευθείαν. Είμαι και εύκολο. Καλά, δεν είσαι και δύσκολο. Είναι. Φιλιά. Γεια. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Πήρα να σου πω ότι το βρίσκω χαριτωμένο το. Το Θύμιο. Χαριτωμένο είναι ο Θύμιο. Ποιο? Το Θύμιο είναι. Το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Χαριτωμένο. Για ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κακό. Άρχισε και ο ΣΥΡΙΖΑ τη σάτυρα. Αφού είπε κάνει σατυρικό σποτάκι, θα έχει βάλει στι τάξει του σατυρικού να του κάνουν σποτάκια, φαίνεται. Έλα, φυλάκια πολλά. Γεια. Τι είπε τελικά? Ήθελα να πω ότι το βρίσκω χαριτωμένο και πρέπει να το παραδεχτείτε κι εσεί ότι ήταν έξυπνο. Μπράβο, το παραδεχόμαστε. Μπράβο, Αποστολάκη. Εγώ θα παραδεχθώ ότι είναι ο έξυπνο ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Όχι. Γιατί όχι? Είχανε μια στιγμή φύγει. Αναλαμπή. Κατάλαβα, έλα. Αναλαμπή. Άκουγα πριν την προηγούμενη εκπομπή από εσάς. Δεν συγχαθήκατε, δεν καήκαν τα αυτιά σας. Ναι, αλλά είπε και κάτι το οποίο με ανησύχησε. Μέσα, όταν την έβαλα το μεταξύ έπαιζε σοβιετικά και λέω τι έγινε, ξέρω εγώ. Λάθος εκπομπή έβαλα. Λάθος ήταν. Όχι, έπαιζε σοβιετικά σε ολόκληρη την εκπομπή. Λάθος ήταν, επιμένω. Λάθος ήταν όλη η εκπομπή. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ανέφερε ότι πλέον λέτε καλημέρα. Ισχύει. Με μένα? Με εσάς και τους δύο. Και τους δύο, όχι, δεν θα έλεγα. Okay. Ναι. Ανησύχησα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Όχι, μην αγχώρεσαι. Εντάξει, δεν είναι. Εσύ είμαι καρδιοπαθή. Λίγο το ράδιο μου είναι συνειδητικό και σα χάσω. Και τι ακούω? Τι ακούς? Το ρουφιάνο τη Χούντα. Με τον άλλο το ρουφιάνο το δικό σα. Ποιον από όλου ρουφιάνο τη Χούντα εννοεί? Το Μαστοράκι. Α. Τι, το πήρατε κι αυτόν εκεί? Α, δεν ξέρω. Καλεσμένο ήταν, δεν ξέρω τι είναι. Τέλο πάντων, διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε. Δεν είναι ρουφιάνο ούτε ο ένα ούτε ο άλλο. Συγγνώμη. Α, συγγνώμη, ρε φίλε, αποστολή, δεν το ήξερα. Παρακαλώ, γι' αυτό σε ενημερώνω. Να σε καλά. Συγχαρητήρια στο φίλο, στο Θύμιο σήμερα για το. Για ποιο? Για αυτό που έλεγε για του δημοσιογράφου και για τα κανάλια. Τι είπε? Αυτά που είπε, τέλο πάντων, θε να σου πω τι είπε. Ναι, δεν τον ακούω γιατί τον βαριέμαι λίγο. Καλά, εντάξει, έλα, γεια. Έλα, γεια. Επειδή τώρα με το κορονοϊό και τέτοια δεν μπορούμε να χορέψουμε και λίγο. Εγώ πώς θα χορέψω κιζόμπα τώρα? Δεν γίνεται, δεν μπορείς με κανένα τρόπο? Όχι. Τι χορεύεις? Κιζόμπα. Πάει καλά? Το κάνουμε λίγο το ρυθμό. Πάει καλά. Δηλαδή έτσι έχω ένα παρτενέρ και κάνω εγώ κουμπουπούτσι. Ναι. Και αυτός ανάλογα η γυναίκα κάνει και αυτός εμένα. Έχετε στολή ή το κάνετε γυμνή? Κοίτα, ανάλογα με τις κάπες. Α, παίζετε δηλαδή ανάλογα. Είστε νεαρός? Νεαρός σας ακούω. Θέλω να πω, υπάρχει θέμα σε αυτό το ζήτημα? Όχι, όχι. Όλες οι ηλικίες επιτρέπονται. Ναι, ναι, όχι, δεν λέω το ηλικιακό. Ενώ επειδή είστε νεαρός, μήπως δεν έχετε θέμα ή το παίρνετε το χαπάκι? Όχι, όχι, δεν το παίρνω το χαπάκι. Δεν το παίρνετε. Τρώτε μέλι, καρύδια? Όχι, όχι, είμαι ο μόνος με έτσι. Δεν χρειάζομαι αυτά. Φάει καλού κακού να κρατάς. Λες. Δεν ξέρεις πώς θα σου έρθει. Τότε εσύ γιατί ξέρεις? Εγώ ξέρω, είμαι έμπειρος χρόνια σε αυτό. Ειδικά το κοντοπούτσι το πάω δύο γόνατα. Δύο γόνατα, ε. Ναι, άκου λέει. Το πάρε. Σε ενημερώνω επειδή δεν ήξερες. Οκ. Okay. Γεια σου, σύντροφε. Γεια σου, να είσαι καλά. Πήγε πολύ πετυχημένα αυτό όλο. Δώσε χαιρετίσματα στο Θύμιο. Θα του πω, γιατί και αυτός είναι απασχολημένος με το κοντοπούτσι αυτή την περίοδο. Όταν αδειάσει, όταν αδειάσει, θα του πω. Πολύ καλή ανάλυση για την αστική δημοκρατία που έκανες. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Όταν βλέπω πώς λειτουργούν. Έκανα εγώ ανάλυση για την αστική δημοκρατία. Στον ύπνο μου, μάλλον. Το αυτή
αυτή που έκανες προηγουμένως. Παραμιλούσα. Ο άλλος θα ήταν. Τέλος πάντων, όποιος από εσάς την έκανε. Υπνοβατώ καμιά φορά, υπνοβατώ και κάνω ανάλυση για την αστική δημοκρατία. Καμιά φορά συμβαίνει. Πάντως, όταν βλέπω πώς λειτουργούν τα άλλα πολιτεύματα που δεν είναι αστικές δημοκρατίες σε άλλα κράτη, με πιάνει τρόμος. Οπότε, εντάξει, ας κάνω μια προσπάθεια, μήπως γίνει και καλύτερη. Όχι, πλάκα κάνεις. Απλά, αφού παρακολουθείς τα άλλα, παρακολούθησε λίγο και την αστική δημοκρατία να δω αν θα σου φύγουν και τα τσίσα μαζί με τον δρόμο. Ωραία. Συνεχίζουμε. Όχι. Βεβαίως, πάμε, γερά. Έλα καλέ, τι κάνει. Έλα μαρε, πού είσαι. Εγώ που είμαι ή εσύ που δεν μου βάλες την αφιέρωσή μου την Παρασκευή, αλλά δεν πειράζει, δεν σου κρατάω κακία. Δεν αυτό έλειπε. Έφαγες πιστόλα, Πρόσεξε να δεις. Η πλάκα ποια είναι, ότι εγώ σου ζητάω για τους Σιριζέους το don't speak ή το μη μιλάς δεν είναι απαραίτητο και τα σχετικά. Μου φάνηκε πολύ βαρετή η αφιέρωση, ναι, για πες. Αλλά δεν πειράζει και γυρνάει και βγάζει αυτό το κολοσπότ που έβγαλε, που δηλαδή από το δεν μιλάς περάσαμε στις παρλαπίπες. Δηλαδή, εντάξει, το ξεφτύλι. Ισχύει το ίδιο και χωρίς το παρλά. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Βέβαια, τον λατρεύω το Θύμιο. Έχει απασφαλίσει εδώ και λίγη ώρα, πραγματικά. Ναι, δυσκολεύτηκε πολύ ο Θύμιος. Ο αιμονικός με το ΣΥΡΙΖΑ Θύμιος δυσκολεύτηκε πολύ. Αυτό, τίποτα. Τον έχω λατρέψει σήμερα για άλλη μια φορά. Αλίμονο. Έλα, γεια. Εσένα σου λατρεύω κάθε μέρα. Φιλιά. Δεν με νοιάζει, γεια. Είσαι η Ελληνοφρένεια. Η ίδια, ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Προλίγο έβαλε τον Παπανδρέου που έλεγε «Εγώ είχα πολλούς σκεπτικισμούς». Δεν υπάρχει αυτή η έκφραση. Ή μπορείς να πεις «Ήμουνα σκεπτικιστής» ή «Είχα αμφιβολίες». Δεν υπάρχει «Είχα σκεπτικισμούς». Αυτό. Πώς δεν υπάρχει. Είδατε ποιος το λέει. Ο Παπανδρέου, ο Γιώργος. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή έχουμε προσδοκίες μεγάλες. Η προσδοκία είναι πηγή στεναχώριας. Το λέω εγώ. Περιμένεις άλλα και δεν θα τα πάρεις. Λέμε ότι είναι η βαριά μας βιομηχανία ο τουρισμός. Παπαγίες λέμε. Δεν είναι καμία βιομηχανία ο τουρισμός μας. Η πραγματική μας βαριά βιομηχανία, Απόστολε, είναι. Η μαλακία. Να το πούμε, η μαλακία. Α, εντάξει, και η μαλακία, ναι. Αφού ψηφίζουμε όλα τα χρόνια αυτούς, ψηφίζουμε και μας γαμπάνε στον κόπο και όλα. Και του παίρνουμε και τσιμπουκιά και του κλείνουμε και τα δάκτυλα και τα πόδια και όλα. Δεν το πήγαινε εκεί, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, οκ. Okay. Η βαριά μας βιομηχανία, Απόστολε, είναι ο εφοπλισμός. Αυτοί πήραν τα πρώτα δάνεια και κάναν τον πρώτο εμφύλιο. Ότι και καλά είχαν δώσει πολλά στην Επανάσταση. Και μετά, με τα πακέτα Marshall, ο μοναδικός κλάδος ο οποίος ήταν ανεπτυγμένος, ακόμη και σήμερα, ήταν πάλι εφοπλιστές. Αυτοί πήραν τα πακέτα Marshall στις Αμερικάνικες επανορθώσεις. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε κάποια στιγμή τον Ωνάση να είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Και τώρα να έχουμε μαρινάκηδες, βαραφούζιδες. Ορίστε, ήτανε, κάποτε ήταν ένας Ωνάσης. Τώρα ο πλούτος μοιράστηκε. Ορίστε, νάτα. Θα λέμε ότι είναι ο κομμουνιστής ο Κυριάκος και έχει μοιράσει τον πλούτο. Σε πέντε, δεν πειράζει. Δεν είναι ένας. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε και βουλευτές πολλούς φοπλιστές. Έχουμε, τι θέλω να πω, με κομπλέρες. Μην μου μιλάς, με κομπλέρες. Να μην σου μιλάω κιόλας. Εκεί φτάσαμε. Να μην σου μιλάω. Βέβαια, δεν μου πας στο διάολο. Έλα, μωρή ποιότητα. Έλα, αγάπη μου. Θα προτιμούσα να με λες ποιότητα, όπως ο Σιμίτης. Ποιότητα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το 2011 ή 12, αν θυμάμαι καλά, στα Γιάννενα, φέραν στα πειραματικά σχολεία κάτι πασοκονεοδημοκράτες, εννοείται με ταλέντα, έτσι, με προσόντα, όχι ειδισματικά και μαλακίες. Κανονικότητα, η κανονικότητα του παρελθόντος, θα λέγαμε. Άγια σου, ντε, αξιοκρατικά και έτσι. Τους δώσαν λοιπόν θέση εκεί με απόσπαση, πήραν απόσπαση μέχρι και σήμερα είναι εκεί. Μπράβο. Τα παιδιά αυτά. Και πού θα έπρεπε να είναι, δεν καταλαβαίνω. Επειδή είναι ηλίθιος ο κόσμος και έστειλε το Πασόκ σπίτι του, θα φύγει και ο κορμός, ας πούμε. Και παιδί μου, μάλλον δεν καταλαβαίνουν. Τα παιδιά αυτά τώρα παίρνουν κατά προτεραιότητα μετάθεση σε όποιο σχολείο του νομού θέλουν. Μπράβο. Με 40 μόρια και 50. Η γυναίκα μου με 200 μόρια που είχε ξενικευτεί στη διόλου τη μάνα, το παιδί το κράταγα μία, εγώ μία αυτή. Κατάλαβε ωραίε καταστάσει. Εκπληκτικά τουρισμό και έτσι. Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να δεθεί και εσύ με το παιδί σου. Τι είναι το παιδί. Τη μάνα είναι το παιδί μόνο. Τι συμβαίνει τώρα. Ο ένα είναι γαμπρό, ο άλλο είναι κόρη, ο άλλο είναι γκόμενα εκπαιδευτικών. Μιλάμε τώρα για πανεπιστημιακών. Έτσι αυτοί του φέρανε. Απλά θέλω να μου το σχολιάσει. Τι να σχολιάσω, επειδή είσαι και δεν πήγες να γραφτείς τα κόμματα. Τι να κάνω, με έβγαλες για να αρθοκουμούνι ρε που αυτά πληρώνεις. Όπως λέει και ο Παπαδόπουλος, ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θα το πιείς. Αλλά θα το πιω, σωστά. Πολύ σχολαστικά. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ναι.
Έλα, τι έγινε, προσβλήθηκε και η δική σου αισθητική από το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Μπα, πιεσμένους σου έχω. Εντάξει, σωστό. Εσύ και όλα τα υπόλοιπα κανάλια τα οποία ανακαλύψανε το ΣΥΡΙΖΑ αφού έκανε αυτό το σποτάκι. Γιατί ο κόσμος του έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, ναι, τα πιάνουμε, αλλά μην μας λέτε ότι τα πιάνουμε, γιατί τότε προσβάλλεται η αισθητική μας. Δεν πάτε στο διάλογο. Άκου, λέει και ο Θήμιος, λέει τώρα στράφηκε, λέει στους άλλους με τα 600 ευρώ. Ναι, ρε, αυτοί με τα 600 ευρώ πήρατε τα 840 χιλιάρικα του Ευαγγελάτου. Άσε με τώρα, καλέ μου, άσε με. Το είδες το σποτάκι, έτσι τα λες, καλέ μου. Το είδα, καλέ μου. Αλλά ένα σποτάκι για τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης που κολοτρίβονταν τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλε. Λέω ρε, παιδί μου τώρα, λέω, επειδή είπε άντε μου στο διάολο και το είπε με στόχο. Άντε μου στο διάολο και αυτοί που δεν είδατε ότι δεν έβγαλε για τους ιδιοκτήτες. Απλά αυτή η φάση με τη φάση που έβαλε τώρα για τον Καμένο και τα λοιπά, δεν μα ξέρει τι μου κάνει εντύπωση. Οι άλλοι γιατί δεν το παίζουν. Δηλαδή δεν το παίζει Sky και λοιποί, ας πούμε, τη γραμμή. Τι να παίξουν. Έχει μόνο Μέγα και παραπολιτικά την έχουν προμοτάρει τη φάση του Καμένου και όλο αυτό το. Και καλά το με τον Παρακράτο και τον Καμένο και τη σκάτα για τον Κουρτάκι και αυτά. Οι υπόλοιποι δεν παίζουν κανένα μπαλά. Θα έτυχε. Δεν ξέρω, μήπω ασχολιόντουσαν με το GNTM. Ξέρω εγώ με το MasterChef, τον νικητή, αν έκανε δηλώσει. Ναι, μου κάνει εντύπωση βέβαια για το τέτοιο. Πραγματικά τώρα δηλαδή που δεν το παίζει. Και ο δηλαδή Sky που παίζει full Μητσοτάκι να μην κάνει τέτοιο πόλεμο από εκεί. Τι φοβούνται τον ανταγωνισμό, ας πούμε. Πολύ περίεργο. Θέλω να πω για αυτούς τους λακεύες της αστικής τάξης που βγαίνουν και μιλάνε για έλλειψη δημοκρατίας στη Σοβιετική Ένωση για να αποκρύψουν το κύριο. Ποιο ήταν το κύριο? Εκεί η εργατική τάξη έπαιξε τον ιστορικό της ρόλο μαζί με το μεγαλύτερο πολιτικό όλων των εποχών, τον Λένιν, που κατάφερε και έκανε πολιτική και πράξη τη μαρξιστική θεωρία. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα κομμουνίστρια. Άκου να σου πω. Ο όρος κομμουνιστής είναι πολύ σημαντικός για την ύπαρξη του ανθρώπου. Όχι, το βλέπω, κομμουνιστής. Ακούσε με και τον καπηλεύονται πάρα πολύ τυχοδιώκτες και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Να, ηγεμονία. Δεν ξέρω αν είμαι κομμουνίστρια, αλλά κάθε στιγμή της ζωής μου προσπαθώ να γίνω. Και επίσης, σε αντιδιαστολή λοιπόν με τη Σοβιετική Ένωση, το σάπιο σύστημά τους. Αυτό που κέρδισαν εκεί, η παραγωγή, δουλειά για όλους, δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, το σάπιο σύστημά τους δια της βίας, τα έχει αφαιρέσει όλα αυτά από το λαό. Γιατί και να νομοθετείς να χάνει ο άλλος τη δουλειά του ή να πληρώνεται με επιδόματα ή να κόβονται κονδύλια από την υγεία και την παιδεία, είναι βία. Η βία λοιπόν ξεκινάει από το ίδιο το κράτος που εκπροσωπεί τους καπιταλιστές. Βάση διαλεκτικής λοιπόν, επειδή το σύστημά τους σάπισε και πάει την κοινωνία πίσω. Δεν έχω σταυρώσει κουβέντα, είσαι σίγουρα, κουκουέ. Κατάλαβα, για πες. Δεν μπορεί πλέον ούτε να ταΐσει τον εργαζόμενο. Όχι να του παρέχει αυτά τα περισσότερα που δικαιούται, γιατί κάθε εποχή αλλάζουν και οι ανάγκες. Όταν λοιπόν ένα σύστημα πάει την κοινωνία πίσω και σαπίζει. Συνεχίζει και μακροημερεύει. Όχι. Αυτός είναι ο στόχος όμως. Βάση διαλεκτικής λοιπόν το επόμενο σύστημα θα είναι ο σοσιαλισμός κομμουνισμός. Είτε τους αρέσει. Δηλαδή συνεργασία Πασόκου Κουέ, καλά καταλαβαίνω. Εντελώς λάθος καταλαβαίνει. Ωραία. Παρακαλώ. Λέγα ημέρα. Καλημέρα. Έχω καιρό να σας πω. Ο Πηγιάννη, εσύ είσαι, τι κάνεις? Εγώ είμαι. Πολύ μπόχα με αυτό. Βρωμάει με, βλέπετε, βρωμάει. Βρωμάει με, βλέπετε, βρωμάει. Πολύ μπόχα. Βρώμα να πούμε δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Βρώμα να πούμε δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Ένσεν κακήθεν. Και κακήθεν να δεις. Ένσεν κακήθεν. Το κακήθεν είναι που μας έμπλεξε. Με αυτά που ακούω γύρω από αυτά που εξετάζει η προανακριτική. Βεβαίως, κατάλαβα, στόφος, νόημα, τα πάντα τα έχουμε. Να σε καλά. Όλα τα παλιά αγοράζω. Να σε καλά. Να σε καλά, ευχαριστώ. Για χαρά. Δεν κακήθεν, Κακήθεν. Με νόημα και το γιαγιά.
Δεν έχεις ιδέα πόσο μου έχεις λείψει. Πού στο διάλογο είσαι, μωρή. Αλλά μην αρχίσεις τα πινελίκια. Μωρή, πού στο διάτανο είσαι, ρωτάει κόσμος. Όχι, είναι η ρεζίλη, νομίζουν ότι σε κακοποίησα και σε παράτησα. Δεν θέλω να μείνει καμιά υπόνοια σε βάρος σου, δεν έχεις κάτι. Μα μένουνε υπόνοιες σε βάρους μου όμως. Όχι, όχι. Όμως. Θέλω όμως να τις ξεδιαλύνω. Σε διάλυνε. Διαπίστωσα ότι απολαμβάνω την εκπομπή εξίσου ή και περισσότερο, χωρίς να τηλεφωνώ. Μάλλον ξέρει ο κ. Βασίλης. Αν θες να γίνεις κ. Βασίλης, δεν τρέπεσαι, βρε τσόκαρο. Πού θα φτάσει ο κ. Βασίλη, σούργελο. Πού στο διάτανο είσαι, μωρή. Επίσης σκέφτηκα ότι είναι μια ευκαιρία να αναθερμάνουμε τη σχέση μας. Α, τι νομίζω ότι άμα μου λείψεις θα γίνει πιο hot. Δεν σου λείψα. Μου λείψεις, αλλά δεν πιστεύω σε αυτά. Εγώ πιστεύω ότι η παρουσία φέρνει κοντά, όχι η απουσία. Λυπάμαι. Είσαι αυτής της άποψης. Βεβαίως. Είμαι του ουσιαστικού τώρα, όχι το παπατζηλίδικο τώρα, το πρώτο επίπεδο. Τέλος πάντων. Επίσης θέλω να συμφωνήσω ότι είσαι όντως αναντικατάστατος, όπως το είπε ο ακροατής χθες. Τι είπε? Ότι είσαι αναντικατάστατος. Είπε για μένα τέτοια λόγια. Ναι. Μπράβο του. Καλά, χθες έπαιξε, δεν το θυμάσαι. Δεν με ακούω, μωρέ, δεν με ακούω, με βαριέμαι. Βαριέσαι και εσένα και το Θύμιο. Με κουράζω πάρα πολύ. Τόσα χρόνια με ακούω κάθε μέρα. Τόσο, νησάφι. Νησάφι. Γι' αυτό τα χρόνια θέλω να πω και εγώ τώρα, γιατί με όλη τη φασαρία των τελευταίων ημερών, ναι, για τα 20 εκατομμύρια που έδωσε η κυβέρνηση στα ΜΜΕΝΑ, λιβανίζουν όλη την ημέρα τον Κούλι, τον Μωυσή, τον Σωτήρα ημών. Βεβαίως. Τουρουρου, τουντου. Σκεφτόμουν ότι αναδεικνύεται ακόμα μια φορά η δική σας συνεπής και αταλάντευτη στάση τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο. Πώς έγινε αυτό? Δεν υπάρχουν άλλες φωνές σαν και εσάς. Πέστα να μην τα λέω εγώ, έλειψες, αλλά μπράβο. Ντρέπομαι. Πέστα εσύ να τα λέω εγώ για μένα, για μας. Θέλω να σας πω και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν πολλοί ακροατές. Ένα μεγάλο ευχαριστούμε που δεν είστε αντικειμενικοί, όπως όλοι εξάρτητα. Αλλά έχετε διαλέξει να είστε με την πλευρά των πολλών και να γίνετε η δική μας φωνή. Εντάξει, okay, το μη ακούω. Μη κοκκινήσεις. Το ακούω, το κοκκινίζω, αλλά επειδή είμαι σεμνός. Όχι, επειδή είμαι σεμνός κοκκινίζω. Τέλος πάντων, γι' αυτό. Λοιπόν, χάρηκα. Δεν είσαι εντάξει, ο Γιάννης από τα βουνά της Πίνδου. Γεια σου, Γιάννη Πινδιέ. Άσε, μη λες χαζομάρες. Πινδιώτη. Μη λες χαζομάρες. Ό,τι θέλω θα λέω. Καλά κάνεις, μαζί σου είμαι. Καλά, τι μου λες, μη λέω χαζομάρες. Ό,τι θέλω θα λέω, ό,τι θέλω θα πω. Αυτό μ' αρέσει, διότι δεν είναι μορφό, θα μπορείς να σας υποδείξεις. Άκουμε τώρα. Αυτό. Τιν-ριν. Θα σου κάνω τον μπουζούκι έτσι για σπάσιμο. Περίμενε, ρε σύντροφε, περίμενε. Πρώτον, δεν μου έβαλε τον Άρη, σηκώνουμε πολλά πρωί. Και δεύτερον, για την αυριανή ημέρα, για τις 22 του Ιούνιου, για χτες δηλαδή, θα έπρεπε να βαρέσει τον εθνικό ύμνο του Ελλάς, διότι αν δεν ήταν οι Έλληνες αντάρτες με τον Άρη Βελοχιώτη. Θα ήμασταν ένα Μονακό, τα ξέρω. Περίμενε, και η Ευρώπη και η Ρωσία θα μιλούσαν γερμανικά. Θα ήταν όλοι ένα Μονακό. Βλέπεις τι πάθαμε με τους αντάρτες τους Έλληνες. Λοιπόν, είμαι ευτυχής που είμαι απόγονος των ανταρτών του ΕΑΜ Ελλάς. Χαίρετε. Εγώ ευτυχία. Γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη. Στα αρχίδια μας. Πήρα να σου πω ότι σ' αγαπώ και θα το κλείσω. Όχι τόσο γρήγορα, να πούμε και μια κουβέντα. Νιώθω σαν ένα κομμάτι καρδιάς. Όχι κρέας, είδες. Εγώ κρέας σε βλέπω, να σου πω την άλλη. Και πώς αγαπάς το κρέας, αγαπάς. Βέβαια, είμαι τέτοιο, δεν είμαι βίγκαν, είμαι αντίθετο. Πώς... Άρα να σε πιάσουν οι αντισπισιστές, να σου πω εγώ. Θα τους φάω για αυτούς. Εσένα και σε τρώω και σε αγαπώ απλώς. Θες να το φας, να το φας. Θα το φάω. Άντε, γεια. Καλά. Ναι. Πώς μιλάς έτσι, ρε σατάνα, πώς μιλάς. Ράι μου, ρε παράτα, μας συγκτήρια από το χάμο, μα ήταν ναι. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Όχι. Ναι. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Όχι, μωρέ, παράτα, μας συγκτήρια από το χάμο. Θέλω να μιλήσω. Τι μας νοιάζει εμάς, τράβα μίλα, πήγαινε αλλού. Τώρα θέλω να μιλήσω. Τώρα δεν έχει. Δεν τα πειράζει αυτά τα πράγματα, Απόστολε. Ποια δεν πειράζω, παιδί μου, ποια δεν πειράζω, τι θέλω πειράζω. Δεν πειράζει τίποτα. Είναι όλα δεξιά. Η δεξιά είναι από το 1820. Κλέβουν από τότε. Ζωή να έχει, δυνατόν, να μας βλέπει, να γελάει και να θυμάται. Ποιος? Η δεξιά. Η δεξιά, ποια δεξιά, που είναι κομμουνιστές. Ένα που μπλέξαμε. Τώρα για τη δεξιά δεν λέγαμε. Ναι, η δεξιά. Κάντε γαμπιά. Και οι άλλοι σοσιαλιστές, κομμουνιστές. Ωραία, έγινε. Και από τότε. Και από τότε είχαν κάνει ειδικό δικαστήριο. Και μετά σου το έχω ξαναπεί. Άιντε, φτάνει, γεια. Ναι. Γιατί δεν μας αφήνεις να μιλήσεις. Βράει παράτα μας. Τι πατήσαμε, με αυτά που άκουσα από τον Βενιζέλο, τι πατήσαμε. Επιστρέφει, τι γίνεται. Να ξεκινήσουν τώρα οι πολιτικοί που δεν έχουν δουλειά να κάνουν να τους καλούν όταν τους έχουν ανάγκη. Τι θα γίνει τώρα. Άνοιξε καινούργια δεδομένα Βενιζέλο και δεν μου αρέσει. Λες να επιστρέψει πάνω στο άτι. Το άτι. Τέλος πάντων σε καμιά άμαξα, γιατί είναι άτι θα γονατίσει. Ναι. Αυτό που κάνεις είναι φασισμό. Βρεούστα από το χάμο. Τράβα στο κασιδιάρι του Έλληνε γουτουπού. Είναι φασισμό. Γουτουπού καβάλα είσαι. Ούστα.
Σατανά, ήρθε το τέλος σου! Ω, στα ποδοχάμα! Τι Σατανά, ήρθε το τέλος! Δεν θες και πολύ να σε ανάψω, ε! Μαριονέτα μου σε έχω, πολύ γουστάρω. Έλα ρε Αποστολή. Έλα τι γίνεται. Έλα ρε Αποστολή. Έλα τι γίνεται. Γιατί δεν μιλάς. Τι έχεις πάθει. Με μούγκα, στρούγκα. Γιατί ήταν πολλά θέματα που δεν συμφέραν και δεν τα έλεγα. Σου έχουν κόψει τη φωνή. Μου κόψαν τη λαλιά, ναι. Σώπα μη μιλάω. Το έχω καταλάβει. Και ξέρεις γιατί το έχω καταλάβει. Γιατί. Γιατί θέλω να το καταλάβουν κι άλλοι. Θέλω να βάλεις αυτά που είπε για το Καστελόριζο η Μπακογιάννη. Αυτά που έλεγε για το Αιγαίο ο Ματρούκαλος. Αυτά που έλεγε ο άλλος. Εξωτερικών ο αδύνατος ο Χτικιάρης. Τον Κατρούγκαλο εννοείς ή τον Μαντούβαλο. Τον Κατρούγκαλο. Μάλιστα. Τον Κατρούγκαλο. Και να βάλεις και τον άλλον που τον είχε το κουκουέ και τον είχαμε τόσα χρόνια αυτό το Μάρι που βγήκε δεξιός. Τέλος πάντων. Ποιον? Τον Υπουργό Εξωτερικών. Το Δένδια. Όχι μωρέ, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός που έχει φτιάξει και κόμμα δικό του. Ποιος? Υπουργό Εξωτερικών επί ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον είχαμε? Τον Κοτζιά. Τον Κατρούγκαλο. Τον Κοτζιά. Τον Κοτζιά, βρε. Αν ήταν γι' αυτός το κουκουέ. Τον Κοτζιά. Τι? Ήταν γι' αυτός το κουκουέ, ναι. Ήταν γι' αυτός ο μαλάκα στην καθοδήγηση. Πώς διάλογο περνάνε μέσα από την Κρυσάρα. Κανένα κριτήριο. Just the two of us έχετε καταντήσει. Να βάλεις αυτούς τι λέγανε για το Αιγαίο, αυτά όλα τα τομάρια. Να βάλεις αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκης. Και στο τέλος να πιάσεις να βάλεις τον Μεϊμαράκη αυτά που έλεγε στο φίλο σου τον Χατζηνικολάου με το 62%. Άντε πάλι, μήπως να βάλω και την Μπενάκη για τα σύνορα. Και από πίσω να πιάσεις να βάλεις την Μπενάκη. Άι στο διάλογο, βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Άι παρά τα μας. Άλλα να τα βάλει. Ναι. Παλιο κουμούνι, είστε το τέλος. Μα τι είναι αυτό βρισιά τώρα. Άι μωρή. Βρες τι μπορώ πιο καλό. Ναι. Είστε το τέλος. Α, έχει έρθει τόσο καιρό και δεν έχει έρθει. Όλο τέτοια λες. Παρά τα με. Έλα, βρε Αποστολή. Έλα. Τα ακούω το Θήμιο μέσα. Κοντεύουμε να φρίξουμε με όλα αυτά που γίνονται ναι, τώρα. Ναι, καλά. Μη σκίστηκαν καλτσό. Όχι, όχι. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Ναι. Αυτό. Μα αν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, ποιος να το περίμενε, ποιος. Αυτός ένα μηδέν είναι πάλι. Είναι δυνατόν ο Μπιονί και ο Παπασταύρου να γίνονται σήμερα κατήγοροι ενώ έπρεπε να είναι μέσα ισόβια? Τι είναι αυτά δηλαδή και τα δέχεστε εσείς? Α, πέφτεις από τα σύννεφα, ας πούμε ότι οι επιχειρηματίες ξέρω εγώ είναι λαμόγια. Αυτή που βγάζεις αγάπη μου είναι το θέμα, που τους ψηφίζεις, αυτή είναι το θέμα. Τι λάρκο θέλει αυτός τώρα, γι' αυτό κάνει έτσι. Μην την πάρει κιόλας. Θα πρέπει να τους κεραυνώνετε, να τους κατακεραυνώνετε εσείς. Δεν μου λες, έχουν ξεφτελιστεί όλα τα κόμματα να λένε δημοκρατία. Όλα τα κόμματα τι εννοείς? Εννοείς και το ΣΥΡΙΖΑ που μας έφερες? Βρε όλους, για όλους. Εννοείς και το ΣΥΡΙΖΑ που μας έφερες? Βρε όλοι, όλοι. Βρε κοίτα να δεις που φτάσαμε. Δημοκρατία, δημοκρατία. Να την κατεργήσουν αυτή τη λέξη και να λένε ρεμούλα. Ρεμπουλάνιδι να γίνομαι. Δεν τρέπονται και λίγα. Την ξεφτελίσανε τη δημοκρατία, ρε. Για όνομα της Παναγίας. Καλησπέρα μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσένα και στον άλλο δίπλα. Μετά από τόσα χρόνια που σ' ακούω, μπορώ να πω ότι ήταν από τις λίγες φορές που άκουσα εκείνη την αγαπητή κυρία να βγουν στη Θεσσαλονίκη. Και με έκανες και κλαψα, ρε που. Πραγματικά. Τώρα, όσο αναφορά, τις εύχομαι όλες ψυχά να βγουν τα καλύτερα. Μέσα από την καρδιά μου δεν έχω να πω τίποτα. Και εύχομαι όλοι αυτοί που κατοικούν σε αυτή τη χώρα και λέγονται Ελλήνες, αυτή τη γυναίκα να την νιώσουν σαν εξαδέρφη τους. Αδερφή τους, γειτόνισά τους, άνθρωπο δικό τους να τον βλέπουν. Να νιώσουν λίγο κάποια πράγματα. Και ξέχασα να σου πω, να πω σε αυτόν τον παλιωμαλάκα τον Ταρίφα που ήμουν πριν από τρεις μέρες στη Μάρνη στο φανάρι ακούγοντας δυνατά Ελληνοφρένεια και γυρνώντας και κοιτώντας τον, γυρνάει και μου κάνει: αδερφέ, αυτόν που ακούς είναι ο μεγαλύτερος κλέφτης που έχει συναντήσει. Και του λέω και εγώ: μαλάκα, αυτός είναι που ακούς ή αυτός που ψηφίζεις και βγάζεις? Σε τώρα έχεις δίκιο, σε ζάλισα. Την παραγγελία έχεις στο τηλέφωνο, ρε. Στον Ταρίφα. Γι' αυτό φιλαράκι θα μείνεις, θα πούμε μαλάκας και ταξιτής. Γιατί ψηφίζεις Πασό και Νέα Δημοκρατία. Και δεν σου φταίνε να πούμε αυτά που ψηφίζεις, αλλά αυτά που ακούς στο ράδιο. Κι αν όχι εσύ μαλάκα, γυάζει. Την αγάπη μου θα. Ναι. Σμαράγδα. Σμαράγδα, είμαι η Σμαράγδα και Ρουμπίνια. Σμαράγδια και Ρουμπίνια, θα σου φέρω. Όχι, δεν το πιστεύω. Όπως το είσαι από την Ελληνοφρένεια, το έχω συνηθίσει πλέον. Από πού το συνηθίζεις, μωρή? Ρώτα την ημέρα σου, ποιο φοράει. Το μάθα και εσύ. Φοράτε ακόμα σουτιέν στην Πάτμο? Είμαστε με τα μαγιό, δεν φοράμε σουτιέν. Πώς θα έρθει, μωρή, ο τουρισμός αν είσαι με σουτιέν?
Πώς θα προσεγγίσουμε κάπως? Εσύ πρέπει να είσαι με σουτιέν και ο άλλος ξετσούτσουνος. Κάτι, κάπως να έρθουν οι τουρίστες, οι τουρίστριες, όποιος. Μαλάκα, 75 τι φοράει? 75 τι, τα βλέπω κάθε μέρα. 75, ε? Δι. Αντί, δι. Δι. Βλέπετε. Η σμαράγδα είναι, να μιλήσει. Πήρε το δώρο. Σμαράγδα. Όχι, σμαράγδα, νόμιζα ότι παθαγό θα πάρω. Δεν είμαι εγώ η σμαράγδα. Α, τη σμαράγδα ψάχνουμε. Τη σμαράγδα ψάχνουμε. Ναι. Πάει η σμαράγδα. Νο σμαράγδα. Εντάξει, το βρήκαμε. Κατευθείαν δεν κατάλαβα. Έχω μάθει πλέον, σου λέω, ο Κυριαζής εδώ. Πουλιά στον αέρα πιάνει. Δασκάλα είναι, κάτι πιάνει. Δασκάβλη. Κέρδη εκοπέ. Α, δεν είχα εμπειρία, με συγχωρεί. Άντε, φτάνει τώρα, ε! Να κάνουμε κανένα μάθημα, να μάθουμε τα παιδιά μα τίποτα, πώ να κάνουν προσευχή. Πώς να λέει τον εθνικό ύμνο, κεραμαίως έχουμε, συνέλθετε. Έλα, καλό μας ημέρα. Άντε, γεια. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Από την Κουμουνδούρου καλούμε. Ναι, παρακαλώ. Η κυρία Κουμουνδούρου, τι μου κάνετε? Η ίδια, μια χαρά. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μιόνι? Συγγνώμη. Ναι, πείτε μου. Πείτε, τι τον θέλετε τον κύριο Μιόνι? Δεν είπα Μιόνι. Είπα βγήκε μόνο του. Τον κύριο Παπά εννοούσα. Α, μπορώ να σας συνδέσω σε λιγάκι, αλλά θέλω να κάνουμε μια δουλίτσα. Δουλίτσα από Κουμουνδούρου, αποκλείεται. Βεβαίως, να κάνουμε μια δουλίτσα. Μα τι θα γίνει, μόνο εσείς θα τις κάνετε τις δουλειές από τον Περισσό, να κάνουμε και εμείς. Τι δουλίτσες κάνετε, ύποπτο. Λοιπόν, ακούσαμε τα ωραία λογίδρια που διαβάζει ο κύριος εκεί πέρα μέσα. Αυτό που διάβασε τη Δευτέρα πιο συγκεκριμένα, το οποίο ήταν λαύρο κατά της Κουμουνδούρου γενικότερα. Δεν ήταν κατά της Κουμουνδούρου, ήταν κατά της αστικής δημοκρατίας γενικότερα. Γιατί αφορά αυτό την Κουμουνδούρου? Έχει καμία σχέση με την αστική δημοκρατία η Κουμουνδούρου? Η Κουμουνδούρου δεν είναι το κόμμα της ανατροπής? Αχ, πείτε μου κι άλλα τέτοια. Δεν έχω άλλα, αυτά ήταν. Δεν έχει άλλο. Ταπεινώστε μας λιγάκι ακόμα, δεν πειράζει. Γίνετε κι εσείς μέρος συστήματος που καταδικάζετε. Σας παρακαλούμε. Είστε στο σταθμό του Μαρινάκη, κύριε Μπαρβαγιάννη. Άρα λοιπόν τι στηρίζετε? Αν άκουσες το λογίδριο, αγαπητέ, ένα θα σου πω. Χαραμάδα. Χαραμάδα. Κωδική ονομασία Χαραμάδα. Το μπούλο τώρα. Δεν το πιστεύω, Σίκερ. Αχ, προσπαθούσες πολύ. Ήθελα να επέμβω, γιατί άκουσα τη δασκαλίτσα μετά από τόσο καιρό που μίλαγε. Επεμβαίνεις στη ζωή μου. Ασυγχώρητα σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με detective, υποκλοπές, μετάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Είπε ότι υπάρχετε μόνο εσείς. Υπάρχετε βέβαια εσείς, αλλά υπάρχει και ένα The Press Project, παιδιά, που βγάζει και αυτό καθαρό τους δημοσιογράφους. Να μην το ξεχνάμε, έτσι να λέμε για όλους τους καλούς εδώ πέρα. Α, εντάξει, βεβαίως, πολύ και καλά έκανε. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους, δημοσιογράφους βασικά, που λένε και κάτι διαφορετικό. Πραγματικά. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Να πω κάτι. Ναι. Αλήτες, Ρουφιάνη, δημοσιογράφη. Μην το λες αμέσως, ρε παιδί. Άσε το τελευταίο για να ψαχτούμε λίγο. Για το suspense. Εάν θύχτηκες, εντάξει, βγαίνεις απ' έξω γιατί είσαι καθαρός. Δεν θύχτηκα, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Άσε το suspense, να μην ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω. Αλήτες, Ρουφιάνη. Drums, λίγο ταμπούρο. Κάτι, φτιάξτο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, ο ναυτικός μου που σε παίρνω. Ναύτη, έλα να σε ζωγραφίσω, καλέ. Ναύτη γερό, ναύτη, σαν ποιο είμαι καράβι. Έλα, ρε, πώς κουνιούνται οι βάρκες. Αχ, ναι, πώς κουνιούνται οι βάρκες. Δεξιάρι. Να σου πω, τι ματσακονιάζεις τη βάρκα. Τι ματσακονιάρω τη βάρκα και παίρνω και το αρέλ. Αγάπη μου εσύ. Με μισό κουτί. Με μισό κουπί. Να σε βάλω στο αμπάρι του πλοίου να μου βρεις το κάρβουνο. Συνομιλία με συνάδελφο.
Και να του λες, ρε παιδί μου, γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο, η πόλη με όλα αυτά, ρε, για να πουλάνε όπλα μου. Και για έτσι. Άρα του λέω για το κέρδο. Που λέει ναι. Άρα του λέω για τον καπιταλισμό. Όχι, λέει για τον καπιταλισμό. Πρέπει παπάρα, όλο το κέρδο τι είναι, δεν είναι ο καπιταλισμό. Όχι, λέει, υπάρχουν και σωστοί επιχειρηματίες. Λέω σε ναι, γιατί δεν κατάλαβα, ή δεν κατάλαβα. Είχε και αυτός μια αυταπάτη σαν τον Τζίπρα. Τι έγινε τώρα. Ναι, σωστά. Α, γι' αυτό. Απόστολε, έλα. Στην ΕΡΤ γίνεται χαμός, ρε. Γιατί δεν πας και εσύ να κάνεις εκπομπή, έχει βγάλει. Όταν λέμε χαμός, εννοούμε τι. Άμα είναι φαγοπότη, μήπως το σκεφτώ. Φαγοπότη είναι, ο κάθε πικραμένος πήρε εκπομπή, τηλεπαιχνίδι, κάτι κακομύριδες, κάτι ηθοποιοί που τους είχαμε για σοβαρούς. Ένας λέει εκεί πέρα, δες και αρπάξ, και άρπαξε κι εσύ και ένα άλλο φλερτ ή κάτι ηλικιότητες να πούμε. Γιατί δεν πας και εσύ να αρπάξει μια εκπομπή να γελάμε τουλάχιστον. Εγώ να δεις πώς τα γελάω, άμα τα αρπάξω. Όχι, θα πρέπει να πας. Γιατί εσύ είσαι, χρειάζεσαι. Χρειάζομαι, ό,τι χρειάζομαι, χρειάζομαι. Και τα λεφτά χρειάζομαι. Δεν χρειάζεσαι λεφτά, εσύ και χωρίς λεφτά μπορείς να πας, γιατί είσαι σοσιαλιστής. Είμαι αυτό. Επειδή είμαι σοσιαλιστής. Αλλά αυτό με το σοσιαλισμό, με το σταυρό στο χέρι, δεν μου έχει πάει και σε πολύ καλό, να είμαι ειλικρινής. Αποστόλη μου, είμαι η Άννα από Νεάπολη. Είσαστε δύο υπέροχες υπάρξεις. Αυτό λέω και εγώ για μένα. Να συνεχίσετε το έργο σας και πρέπει να γραφτείτε. Δεν συμφωνώ ότι είναι και ο Θήμιος, αλλά οκ, πείτε μου. Στο βιβλίο Guinness πρέπει να γραφτείτε. Α, οι δύο. Βεβαίως, έχετε κάποια γνωριμία, κάποιο τρόπο, πώς θα το καταφέρουμε. Καλή συνέχεια. Περίμενε. Ποιο είναι το Guinness που κάναμε όμως. Είσαστε καταπληκτικοί. Αυτό δεν είναι για Guinness. Αποστολή, μπορείς να μου πεις τι ζώδιο είσαι. Είμαι μαϊμού, στο Κινέζικο. Α, στο Κινέζικο. Στο άλλο, το δικό μας. Τίγρης, όχι. Κάτι ένα από τα δύο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Μάθε και πες μου, ε. Γιατί, παίζει κάποιο ρόλο. Ναι, παίζει. Θα πεις τα άστρα, θα πεις τον πόνο μου. Ναι. Έτσι, άμα είναι, θα το πω. Έλα, γεια. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.